του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε τη σελίδα 921. Είναι από το ΙΕ κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου και το 11 εδάφιο. Είπε δε ο Ιησούς Χριστός, άνθρωπος της είχε δύο υιούς. Και είπε ο νεότερος προς τον πατέρα, «Πάτερ, δώσ' μου το ανήκον μέρος της περιουσίας». Και διαμήρασε εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού. Και με το λίγας ημέρας, συνάξας πάντα ο νεότερος υιός απεδίμησεν εις χώραν μακράν. Και εκεί διεσκόρπισε την περιουσίαν αυτού ζώνα σώτας. Αφού δε δαπάνησε πάντα, έγινε πείνα μεγάλη εν τη χώρα εκείνη και αυτός ήρχισε να στερείται. Τότε υπήγε και προσεκολήθη σε ένα των πολιτών της χώρας εκείνης, ο οποίος έπεμψε αυτόν εις τους αγρούς αυτού δια να βόσκει χείρους. Και επεθύμη να γεμίσει την κοιλίαν αυτού από τον ξυλοκεράτων τα οποία έτρωγαν οι χείροι και ουδείς έδιδε εις αυτόν. Και ελθόν δε εις αυτόν είπε, «Πώς η μισθωτή του πατρός μου περουσεύου συνάρτων και εγώ χάνομαι υπό της πείνης, σηκωθείς θέλω υπάγει προς τον πατέρα μου και θέλω υπή προς αυτόν πάτερ ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ υιός σου, κάμε με ως ένα των μισθωτών σου». Και σηκωθείς ήρθε εις τον πατέρα αυτού, ενώ δε απήχεν έτη μακράν, είδεν αυτόν ο πατήρ αυτού και εσπλαχνίστη και δραμών επέφαψεν επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησεν αυτόν. Είπε δε προς αυτόν Υιός, «Πάτερ ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ Υιός σου». Και ο πατήρ είπε προς τους δούλους αυτού, «Φέρετε έξω την στολήν την πρώτην και ενδύσατε αυτόν και δότε δακτυλίδιον εις την χείραν αυτού και υποδήματα εις τους πόδας και φέροντες τον μόσχον των σιτευτών σφάξατε και φαγόντες σας εφρανθόμεν. Διότι ούτως ο Υιός μου νεκρός ήτο και ανέζησε, απολωλώς ήτο και ευρέθη, και ήρχισαν να εφραίνονται. Ήτο δε ο πρεσβύτερος αυτού Υιός εν το αγρό και καθώς ερχόμενος σε πλησία στην οικία νίκουσε συμφωνίαν και χορούς και προσκαλέσας έναν εκ των δούλων ηρώτη τι είναι ταύτα. Ο δε είπε προς αυτόν ότι ο αδελφός σου ήλθε και έσφαξε ο πατήρ σου των μόσχων των συτευτών, διότι απείλαυσεν αυτόν οι γένοντα. Και οργίστη και δεν ήθελε να εισέλθει. Εξήλθε λοιπόν ο πατήρ αυτού και παρεκάλει αυτόν. Ο δε αποκριθής είπε προς τον πατέρα, «Ιδού, τόσα έτη σε δουλεύω και ποτέ εντολή σου δεν παρεύειν, εις εμέ ουδέ ερήφιον έδωκας ποτέ, δια να εφρανθώ μετά των φίλων μου, ότε δε ο υιός σου ούτως ο καταφαγών σε το βίον μετά πορνών, ήλθεν, έσφαξας δι' αυτόν το μόσχον των συτευτών». Ο δε είπε προς αυτόν τέκνον, «Συ πάντοτε με τεμού είσαι και τα πάντα τα εμά εσά είναι. Έπρεπε δε να εμφρανθόμεν και να χαρώμεν, διότι ο αδελφός σου ούτως νεκρός ήτο και ανέζησε και απολελώς ήτο και ευρέθη. Αμήν». Ένας σίκος ιδιαίτερος που έχει ένα πατέρα που είναι η προτύπωση του πατρός μας του Επουρανίου. Και ο οίκος αυτός είναι η προτύπωση της Εκκλησίας του Χριστού. Μέσα σε αυτόν τον οίκο υπάρχουν δύο ιδιαίτερα τέκνα. Ο ένας τέλειος, άψογος, μοναδικός. Όλα τα χρόνια της ζωής του δουλεύει το έργο του Θεού. Ποτέ εντολή του πατρός του δεν παρεύει. Ποτέ δεν είχε απαιτήσεις για κάτι, για κάποιο ιδιαίτερο δώρο παρακυρίου. Ποτέ δεν είχε απαιτήσεις. Τέλειος, επαναλαμβάνω, πάντοτε στο έργο του Θεού πρώτος και τελευταίος. Καμία εντολή του πατρός του δεν την παρεύει. Ποτέ. Και ποτέ δεν είχε απαιτήσεις από τον πατέρα του ιδιαίτερες. Είδες πόσο καλός είμαι. Δώσε μου
πλούτο, δόξα, τιμή. Είναι αυτό που εκτίμησε ο Θεός στο Σολομώντα, που δεν ζήτησε τίποτα. Αυτός είναι ο πρώτος τέλειος Υιός στο σπίτι του πατρός του. Και υπάρχει και ένας άλλος, ο νεότερος, άθλιος για τα σκουπίδια. Καρδιά του πονηρή, απατηλή, περπάντα σφόδρα διεφθαρμένη. Το μυαλό του έξω. Οι σκέψεις του μακριά από το σπίτι του πατέρα μου. Θα κάθομαι εγώ να εργάζομαι. Εκείνο που τον ενδιαφέρει είναι να κάνει αυτό που θέλει αυτός. Τις απολαύσεις της γης της μακράν. Πολύ μακράν. Θα έλεγα πιο μακριά δεν γίνεται. Άθλιος. Έλα σαν πατέρας και έχεις αυτούς τους δύο γιους. Το κρίσιμο ερώτημα όμως είναι έχεις επιστήμη κυβερνήσεως, το οποίο θα προσπαθήσουμε να διακρίνουμε το χαρακτηριστικό της διοίκησης του πατρός. Πώς συμπεριφέρεται στον έναν και πώς συμπεριφέρεται στον άλλον. Ο ένας είναι τέλειος, ο άλλος είναι άθλιος, ξέρει ο πατέρας την καρδιά των ανθρώπων. Ξέρει την καρδιά του μεγαλύτερου, ξέρει και την καρδιά του μικρότερου. Τώρα όμως εκείνο που έχει σημασία είναι πώς κυβερνάει τον οίκον του. Φοβερό δεν είναι, αδερφοί? Πώς θα κυβερνήσει τον οίκον του, πώς κυβερνάει αυτός ο πατέρας? Με την ιδιαίτερη σοφία και σύνεση που όχι μόνο έχει, αλλά και χαρίζει σε όλους μας μέσα από το λόγο του. Ξέρει τα πάντα. Όλα τα ξέρει. Ξέρει την καρδιά του μεγάλου, ξέρει και την καρδιά του μικρού. Βλέπει το έργο του μεγάλου και βλέπει τις αποφάσεις του μικρού, του νεότερου. Και ο νεότερος, όταν έφτασε μια κάποια ηλικία, σε αντίθεση με τον πρεσβύτερο, είχε απαιτήσεις. Πατέρα, δώσ' μου το ανήκον μέρος της περιουσίας. Και το ερώτημα είναι πολύ σοβαρό. Εγώ τι θα έκανα? Εσύ σαν πατέρας, σαν χριστιανός, σαν αδελφός, σαν αδελφή, τι θα έκανες? Αυτό που έκανε αυτός ο πατέρας, εγώ δεν το έκανα. Δυστυχώς. Γιατί η διαφορά μου με αυτόν τον πατέρα είναι μία. Το μέγεθος της αγάπης, της σοφίας και της συνέσεως. Αλλά και κάτι άλλο. Προγνωρίζει. Δεν ζητάει από σένα να προορίσεις. Σήμερα ρώτησα έναν πατέρα και χάρηκα. Και λέω, το παιδί σου που πηγαίνει, μου λέει, εκεί. Δεν του λες να έρχεται εδώ? Όχι, μου λέει. Πόσο χάρηκα, γιατί ήξερα. Όχι. Στο Θεό θα το πω. Και εγώ, ξέρετε, γιατί τον ρώτησα, συγγνώμη που το λέω, και από τον ίδιο, για να τον δοκιμάσω. Πιο καλά, για να δοκιμάσω την καρδιά μου. Δεν του είπα όχι. Δεν λέει ποτέ όχι. Ο πατέρας ο ουράνιος δεν λέει ποτέ όχι. Σε οποιαδήποτε απέτηση. Τι κάνει? Αγαπάει και περιμένει. Προσμένει.
Ξέρετε τι λέει ο Λόγος του Θεού? Όλοι θα αποκάμουνε και οι εκλεκτοί θα αποκάμουνε και οι εκλεκτοί νέοι θα αποκάμουνε. Ένας δεν θα αποκάμει, ο προσμένον τον Κύριο. Και βλέπει με έκπληξη δική μου, όχι δική του, το παιδί του να παίρνει το ανήκον μέρος της περιουσίας που δεν του το αρνήθηκε με την σοφία της Αποκαλύψεως, αλλά και με την, όπως είπαμε, που είναι πάρα πολύ σοβαρό, με την επιστήμη κυβερνήσεως που τον διακρίνει. Δεν του λέει όχι. Πάρε παιδί μου το ανήκον μέρος της περιουσίας. Γιατί? Γιατί τον περιμένει. Γιατί εάν δεν του δώσει, θα φύγει και δεν θα γυρίσει ποτέ. Αν όμως του προσφέρει, θα φύγει, αλλά ξέρει ότι θα γυρίσει. Ξέρει τι τον περιμένει το γιο του που θα φύγει από το σπίτι του πατέρα. Και εγώ δεν ξέρω, όταν κάποιος φεύγει από την εκκλησία, τι ταλαιπωρία θα περάσει. Το παραλαμβάνει ο διάβολος και δεν τον αφήνει, δεν του αφήνει τίποτα. Του τα παίρνει όλα, όλα. Και λέω, θα το έκανα εγώ ποτέ? Και η απάντηση είναι πραγματικά, ποτέ δεν θα το έκανα. Τώρα μετά από αυτό θα το κάνω, βέβαια. Βέβαια. Γιατί? Γιατί έχω ελπίδα βεβαία και ασφαλή στον Ιησού Χριστόν, τον Κύριό μου και τον Θεό μου. Εάν δεν έχω ελπίδα, τότε θα με πιάσει θλίψεις, πανικός, θα αγριέψω, θα θυμώσω, δεν ξέρω τι θα κάνω. Γιατί δεν έχω ελπίδα στο Χριστό. Γιατί δεν έχω σοφία και σύνεση. Γιατί δεν έχω φόβο Θεού. Και φεύγει. Και ο πατέρας αρχίζει και περιμένει. Θα έρθει εξάπαντος. Γιατί ξέρει ότι εγώ δεν του έχω χαλάσει ποτέ χατήρι. Γιατί ξέρει ότι τον αγαπάω. Μην ξεχνάμε τον τέλειο Υιό. Και το ερώτημα είναι, μήπως εγώ είμαι τέλειος? Ο Θεός δεν μας φυλάει. Δεν θέλω να είμαι και άσωτος, αλλά μη γέννητο να είμαι τέλειος. Μη γέννητο, τέτοια τελειώτης, τυπική. Ξέρετε ποιος είναι ο σύνδεσμος της τελειότητος? Η αγάπη. Ξέρετε ποια είναι η τελειοποίηση των Αγίων? Η αγάπη. Και αγάπη μακροθυμεί, συγχωρεί, δεν θυμώνει, δεν αγριεύει. Προσμένει, ελπίζει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Πάντα, όλα, όλα. Όλα τα πιστεύει. Τι πιστεύει? Στην αγάπη του Θεού Πατρός, στη χάρη του Χριστού, στη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Όλα τα πιστεύει. Όλα τα ελπίζει, όλα τα υπομένει. Η αγάπη του Θεού Πατρός όταν είναι εγκεχημένη στην καρδιά μας δια Πνεύματος Αγίου. Και τώρα θα έρθει μία περίοδος, θα έλεγα τραγική για τον Υιό, τον άθλιο, αλλά μία περίοδος θα έλεγα ωραία, γιατί έγινε από πρωτότοκος μονογενής. Μονογενής, εγώ είμαι μόνο. Όλη η περιουσία του πατρός μου είναι δική μου. Και τώρα να παρακολουθήσουμε λίγο το νεότερο Υιό. Εγώ αυτή την παραβολή δεν τη λέω την παραβολή του ασώτου Υιού. Εγώ αυτή την παραβολή απ' αρχής την έλεγα η παραβολή της αγάπης του Θεού Πατρός. Γιατί μέσα από αυτήν εκφράζεται η αγάπη του Θεού Πατρός. Αλλά σήμερα τη λέω και παραβολή που αποκαλύπτεται
η επιστήμη της κυβερνήσεως του Θεού, που αποκαλύπτεται η σοφία και η σύνεση του Θεού. Πώς συμπεριφέρεται στα παιδιά του. Πώς συμπεριφέρεται. Πώς συμπεριφέρεται στα παιδιά του, πώς συμπεριφέρομαι στα αδέλφια μου, πώς συμπεριφέρομαι στα παιδιά του πατρός μου. Φοβερό, αδερφοί αγαπητοί. Και προφανώς, ο νεότερος Υιός, ο άθλιος, βγήκε στη γη την μακράν, απεδίμησεν, τι ωραία λέξη, αποδημώ, τέλειωσε, δεν ξαναγυρίζω. Αυτή ήταν η απόφασή του. Προσέχετε, σας παρακαλώ πολύ. Η απόφαση που πήρε είναι φεύγω και δεν ξαναγυρίζω. Ο πατέρας όμως του δώσε τη δυνατότητα να φύγει, αλλά τον περιμένει. Κύριε Θεέ μου, δεν είναι εκπληκτικό, αγαπημένα μου αδέλφια? Πήρε απόφαση να φύγει και να μην ξαναγυρίσει στη γη την μακράν. Τελείωσε, κανένας τίποτα δεν θα με ξαναγυρίσει. Δεν αντέχω αυτό το σπίτι. Έργο, υπακοή, προσευχή, θα έλεγα εγώ, μελέτη. Να εγκύπτεις και να επιμένεις στον τέλειο νόμο της ελευθερίας. Καλά, δεν θα κάνω και κάτι άλλο. Δεν θα διασκεδάσω. Δεν θα πάω να πιω έναν καφέ έξω με τους φίλους μου. Δεν θα πάω να χορέψω λίγο στο night club, τότε που ήταν της εποχής μας. Τώρα δεν ξέρω τι είναι. Δεν θα πάω να πιω και ένα ουζάκι. Καλά όλο, εκκλησία, σπίτι, σπίτι, εκκλησία. Μα τι ζωή είναι αυτή? Έργο. Καμία απόλαυση. Τίποτα. Απαγορεύονται όλα. Αυτή ήταν η άποψή του. Ότι στο σπίτι του πατέρα απαγορεύεται κάθε είδους απόλαυση σαρκική. Απαγορεύεται βέβαια. Απαγορεύεται βέβαια. Κάθε απόλαυση σαρκική. Ούτε ουζάκια, ούτε να πάμε να ρίξουμε και ένα χορό, ούτε τραγουδάκια, ούτε. Μα τι ζωή είναι αυτή? Ο τέλειος όμως τι έλεγε? Αυτή τη ζωή θέλω. Ποτέ δεν θα φύγω από το σπίτι του πατέρα μου. Θεέ μου, φύλαξε την καρδιά μας. Ποτέ δεν θα φύγω από το σπίτι του πατέρα. Δικά μου είναι όλα. Και εκεί που πήγε, θα πέρναγε καλά ο νεότερος. Στη χώρα τη Μακράν έζησε ασώτος. Απήλαυσε όλη την εκχύληση της αμαρτίας. Με τα πορνών, με διασκεδάσεις, με απ' όλα. Αλλά δεν σκέφτηκε και δαπάνησε τα πάντα. Δεν ήταν καλός οικονόμος. Είχε την περιουσία, τη μισή του πατέρα, του ανήκον μέρος. Αλλά δεν ήταν καλός οικονόμος. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, αγαπημένα μου αδέλφια, να είμαστε καλοί οικονόμοι της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Να διαχειριζόμαστε τη χάρη του Θεού με πραγματικά εμβάθυνση, νοήμονες. Δηλαδή, εδώ ήρθαμε γιατί ο Θεός μας έφερε κατά χάριν. Όχι εκ των έργων μας. Δεν ήταν δική μας απόφαση. Δεν πήραμε εμείς τέτοια απόφαση. Πώς βρέθηκα εδώ? Ούτε το κατάλαβα. Πότε και με πώς με αναγέννησε ο πατέρας μου ουράνιος εις ελπίδα ζώσα, ούτε το πήρα χαμπάρι. Εξητούσα το Πνεύμα του Άγιο, δεν ερχόταν 4 χρόνια. Και ξαφνικά, μέρα με τη μέρα, μέρα με τη μέρα, μέρα με τη μέρα, τ' άλλαξε όλα ο Θεός προς το καλύτερο,
μέσα στον οίκο του Πατρός. Έτσι θα περίμενα να ήταν και η ζωή του τέλειου πρεσβύτερου Ιού. Αλλά δεν είχε επιστήμη κυβερνήσεως. Δεν είχε σοφία και σύνεση. Θα το δούμε. Ήταν τυπολάτρης. Πραγματικά ζητούσε τη δικαιοσύνη, αλλά με τυπικό τρόπο. Έκανε αυτά που έπρεπε. Δεν έκανε ίσως αυτά που ήθελε, αν και εν τέλει αυτά ήθελε. Γιατί ήλπιζε στην κληρονομιά. Δεν είχε μέσα αγάπη προς τον Πατέρα. Δεν είχε καμία σχέση με τη λογική, με το νου, με τη σοφία και με τη σύνεση του Πατέρα του. Αλλά δεν φαίνεται αυτό. Φαίνεται η τελειότης του. Καμία εντολή του Πατέρα ποτέ δεν παρεύει. Ο ένας και ο άλλος μ' ανήκουν μέρος της περιουσίας. Φεύγω, αποδημώ και δεν θα ξαναγυρίσω. Κακός οικονόμος. Δαπάνησε τα πάντα. Και τώρα παρακυρίου ήρθε και κάτι που δεν το φανταζότανε. Πείνα μεγάλη στη χώρα εκείνη που μέχρι τους τότε ζούσε ασώτος και μέσα στην απόλυτη απόλαυση. Πείνα μεγάλη. Και αυτός άρχισε, καθώς δεν ήταν καλός οικονόμος και τα είχε δαπανίσει όλα, να στερείται. Ξέρεις, θα πει στέρησης. Μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχει στέρησης ουδενός αγαθού. Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν. Ακούω για κατασχέσεις πολυεκατομμυριούχων. Οι δε εξητούντες τον Κύριο δεν θα ελαττωθούν ποτέ από καπαντός αγαθού παρακυρίου. Και οι προσμένοντες τον Κύριο ποτέ δεν θα αποκάμουνε. Και τώρα τι θα κάνω, σκέφτηκε ο άθλιος. Το βρήκα. Θα πάω να βρω έναν πλούσιο άνθρωπο να καθίσω κοντά του και αυτός θα με βοηθήσει. Ούτε σκέψη επιστροφής ακόμη. Ο πατέρας τον περιμένει ακόμη και μέχρι τέλους θα τον περιμένει. Τώρα να το πω αυτό, αδερφοί. Το ξέρεις ότι σε περιμένει ο Πατέρας. Σε περιμένει στο ταμείο σου. Σε περιμένει να τον πλησιάζεις. Υποτάχθητε εις τον Θεό, αντιστάθητε εις τον διάβολο και τότε θα φύγει. Ποιος τον πλάνησε τον άθλιο αυτόν και βγήκε έξω ο διάβολος. Υποτάχθητε εις τον Θεό, αντιστάθητε στο διάβολο και θέλει φύγει. Και τότε μπορείτε να πλησιάσετε το Θεό και τότε θα πλησιάσει ο Θεός εσάς. Mm. Θα έρθει πειρασμός, βέβαια. Πάσαν χαρά νομίσατε όταν έρθουν πολλοί πειρασμοί στη ζωή σας. Γιατί ο κάθε πειρασμός, με τον κάθε πειρασμό που κάνει ο διάβολος, γιατί του επιτρέπει ο Θεός, δοκιμάζεται η πίστη σου. Έρχεται μπροστά η Βαβυλώνα, τι όμορφη που είναι. Έρχεται μπροστά η απόλαυση, η ασωτεία, τι ωραία που είναι. Εσύ θα μείνεις στο σπίτι του Πατέρα. Θα διατηρήσεις την πίστη. Ή η καρδιά σου θα στρέψει και θα κοιτάει. Ή θα πεις, είπα γιο πίσω μου σατανά και θα κοιτάς απάνω. Πού κοιτάς? Πού βλέπεις? Πού αποβλέπεις? Τι ακούς? Πώς ακούς? Πολύ σοβαρά ερωτήματα αυτά, αδερφοί. Και έτσι λοιπόν βρήκε τη λύση των πραγμάτων. Αυτός ο πλούσιος
θα με βοηθήσει. Πάει προσκολάται, αλλά αυτός ο πλούσιος ήταν ποιμένας χείρων. Και βέβαια δεν έχει αγάπη. Ένας που βόσκει, που έχει πίμνιο χείρων, πού να βρει την αγάπη. Και του λέει, πήγαινε να φυλάξεις τα γουρούνια μου. Και λέει, τουλάχιστον θα τρώω. Σκεφτείτε απελπισία. Σε τι απελπισία, και να σας πω κάτι. Όποιος έχει φύγει, βρίσκεται σε αυξανόμενη απελπισία. Γι' αυτό εμείς τους περιμένουμε. Γιατί ο Πατέρας μας τους περιμένει και εμείς διαβάζουμε το Λόγο του Θεού και συνεχίζουμε να τους περιμένουμε. Δεν σταματάμε. Και προσπαθεί να φάει ξυλοκέρατα για να χορταστεί. Αλλά δεν το επιτρέπουν ούτε ξυλοκέρατα. Φαντάζεστε. Ούτε ξυλοκέρατα που τρώνε χείρι. Δεν του δίνανε. Μόνο θα φυλάς τα γουρούνια. Από πού έφυγε και πού βρέθηκε. Ο άθλιος. Και ο πατέρας τον περιμένει. Γιατί ξέρει ότι θα επιστρέψει. Σας βεβαιώνω στο όνομα του Χριστού ότι θα επιστρέψει το παιδί σας το απολωλός. Θα επιστρέψει. Αλλά πρώτα πρέπει να φτάσει στο απόλυτο, στην απόλυτη απελπισία. Και όταν πια έφτασε στην απόλυτη απελπισία, ήλθε ο Θεός δια του Ιησού Χριστού και του έστειλε ένα μήνυμα. Μέχρι τώρα ο μόνος που έστειλε βέλη πεπειρωμένα στην καρδιά του ήταν ο διάβολος. Και τα κατάφερε. Τώρα θα έρθει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού και θα του στείλει μήνυμα ελπίδας. Είναι απελπισμένος. Στερείται, χάνεται από τις πίνεις. Να είσαι βέβαιος και βεβαία ότι ο Κύριος θα στείλει μήνυμα ελπίδας. Προς επιστροφήν. Και ενώ καθότανε και χανότανε, σκέφτηκε. Μην μου πείτε ότι το σκέφτηκε μόνος του. Σκέφτηκε και είπε, πω πω, τι κάνω εδώ. Χάνομαι υπό της πίνης. Στον οίκο του πατρός μου, ακούτε, στον οίκο του πατρός μου, οι υπηρέτες τρώνε και χορταίνουνε. Και εγώ εδώ, ο Υιός του πατρός μου, πεθαίνω. Και έρχεται το μήνυμα του Χριστού, το μήνυμα της ελπίδος. Γύρνα στο σπίτι του πατέρα σου. Γύρνα. Κύριε Θεέ μου, γύρνα στο σπίτι του πατέρα σου. Και ξανασκέφτεται και λέει, τι κάνω εγώ εδώ, θα επιστρέψω, πήρα απόφαση, θα επιστρέψω, θα πάω στον πατέρα μου και θα του πω, είμαι άθλιος και ουτιδανός, το ξέρω, δεν αξίζω να είμαι γιος σου, σε παρακαλώ όμως πάρα πολύ, κάνε με σαν έναν των μισθωτών σου. Και παίρνει αυτή την ωραία απόφαση. Εγκαταλείπει τα γουρούνια, εγκαταλείπει τα ξηροκέρατα, βρώμικος, μύριζε γουρουνίλα, άπλητος και αρχίζει και ανεβαίνει προς το σπίτι του πατέρα με απόφαση. Μήπως και ελπίδα, μήπως ο πατέρας μου με σπλαχνιστεί και με δεχτεί σαν υπηρέτη του. Καθώς όμως ανέβαινε, ο πατέρας τον περίμενε. Κύριε Θεέ μου,
Τον περίμενε. Πόσο καιρό. Έλατε. Όσο χρειαζότανε για να δεχθεί το μήνυμα της ελπίδος του Χριστού. Γύρνα πίσω. Γύρνα πίσω. Έλα στον οίκο του πατρός σου. Και όταν βλέπω κάποιον καινούριο να μπαίνει, του λέω, καλώς ήρθες στο σπίτι του πατέρα σου. Αλλά πρώτα το λέω στον εαυτό μου όταν μπαίνω, καλώς ήλθα στο σπίτι του πατέρα μου. Δόξα Κύριε. Και τον βλέπει από μακριά, γιατί τον περίμενε. Δεν ήταν μέσα στο σπίτι, δεν ήταν να φροντίζει το τέλειο Υιό, αλλά ήταν έξω και περίμενε τον άθλιο Υιό. Γιατί ο Χριστός δεν ήρθε για τους δικαίους, για τους αμαρτωλούς ήρθε. Δεν ήρθε για τους υγιείς, για τους ασθενείς ήρθε. Και μόλις τον βλέπει από μακριά να ανεβαίνει, τρέχει, τον αγκαλιάζει, τον καταφυλάει και ο γιος, ο άθλιος, βγάζει τα λόγια μετανοίας και πίστεως. Πατέρα, δεν είμαι άξιος να ονομαστώ γιο σου. Είμαι άθλιος και ουτιδανός. Κάνε με σαν έναν των μισθωτών σου. Αλλά πριν προλάβει να ολοκληρώσει τη φράση του, ο πατέρας φωνάζει τους δούλους και βγαίνουν έξω. Και λέει, πλύντε τον, καθαρίστε τον. Αυτή είναι η δουλειά των δούλων του πατέρα. Να φροντίζουν για τον καθαρισμό, για τον αγιασμό αυτών που μπαίνουν μέσα, εν τη επιστροφή και πεπιθήσει θα είναι η δύναμή τους. Αυτή είναι η δουλειά σου, η δουλειά μου. Να ανοίξουμε τις αγκαλιά μας σε αυτούς που ο Κύριος επιστρέφει από το βόρβορο της αμαρτίας, από τη χήν την μακράν. Πλύντε τον, καθαρίστε τον, πουρεύτε τον, ξυρίστε τον. Και δώστε του μία στολή, την πρώτη και την καλύτερη, τη στολή του Υιού. Φορέστε του και το δαχτυλίδι, τον αραβόνα του Πνεύματος του Αγίου. Βάλτε του και τα παπούτσια για να είναι έτοιμος για το κήρυγμα της δικαιοσύνης και της ειρήνης του Θεού. Αλλά δεν έμεινε εκεί. Και φέρτε και το μόσχον των συτευτών που τον είχα φυλαγμένο για αυτόν καθώς τον περίμενα. Ένα μόσχο συτευτό είχε. Τον είχε φυλαγμένο για τον άθλιο νεότερο Υιό του. Καταλάβατε, αδελφοί αγαπητοί, τι έχει φυλαγμένο ο Κύριος για αυτόν που επιστρέφει. Το μόσχο το συτευτό, το αίμα του Ιησού Χριστού, το αρνείο το εσφαγμένο. Δόξα να έχει ο Θεός. Και φώναξε τους δούλους και λέει, ελάτε να χαρούμε, να διασκεδάσουμε, να δοξάσουμε το Θεό, γιατί ο γιος μου νεκρός ήταν και αναισθήθη. Απολωλός ήταν και ευρέθη. Ας χαρούμε και ας αγαλιαστούμε και ας δοξάσουμε. Και όλοι οι δούλοι και οι υπηρέτες δόξαζαν και χαίρονταν καθώς είδαν τον Υιόν τον οποίον επέστρεψε ο πατέρας. Και τώρα έρχεται η σειρά του τέλειου τέκνου. Θεέ μου, φύλαξέ μας. Μπαίνει μέσα. Ακούει χορούς, πανηγύρια. Ρωτάει ένα δούλο, τι συμβαίνει. Α, δεν τα άμαθες. Επέστρεψε ο αδελφός σου και ο πατέρας σου απείλαυσε αυτόν γένοντα. Γιατί απολωλός ήτο και ευρέθη. Νεκρός ήτο και αναισθήθη. Επιστήμη κυβερνήσεως. Και ο γιος χάρηκε. Όχι. Γιατί δεν έχει αγάπη. Δεν έχει το πνεύμα του Θεού Πατρός. Δεν έχει
την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Είναι κατά πάντα σαρκικός. Σκέφτεται όπως σκέφτεται ο κόσμος. Κύριε Θεέ μου. Και όχι δε χάρηκε, αλλά θύμωσε όχι με τον αδελφό του, με τον πατέρα του. Τι κάνεις εκεί, πατέρα? Αυτός ο γιος σου σου έφαγε την περιουσία. Ζώνα σώτος. Και εσύ έσφαξες και το μόσχον των συντευτών. Σε μένα ούτε ένα κατσικάκι δεν έσφαξες. Σε αυτόν τον μόσχο των συντευτών. Είναι μόνο που δεν έχει αγάπη, έχει και φθόνο και ζήλια. Κύριε Θεέ μου. Και ο πατέρας βγήκε έξω και προσέχετε. Τον παρακαλούσε. Έλα γιέ μου. Έλα παιδί μου. Έλα γιέ μου. Έλα παιδί μου. Έλα να χαρείς με τη χαρά μου. Έλα να χαρείς με τη χαρά του Θεού. Ο αδελφός σου νεκρός ήτο και ανεστήθη, απολωλώσιτο και ευρέθη. Έλα να χαρούμε μαζί. Έλα να χαρούμε μαζί. Αλλά αυτός πιο πολύ εσκλήρινε. Πιο πολύ αγρίευε. Θα έλεγα, θα του έλεγε, σα δεν ντρέπεσαι αυτόν τον αποστάτη που έκανε χίδια μύρια έξω από το θέλημα του Θεού, κατέφαγε τα πάντα και εσύ σφάζεις το μόσχο των συντευτών και σε μένα που είμαι τέλειος, κάθε μέρα σε εργάζομαι, κάθε μέρα εργάζομαι στα χωράφια σου, ποτέ σου καμία εντολή δεν παρέβην, ποτέ δεν σου ζήτησα τίποτα. Και εσύ, και εσύ δεν μου δώσες ποτέ τίποτα. Τι λες παιδί μου, τα πάντα τα δικά μου είναι δικά σου. Τίποτα δεν σου δώσε ο Θεός. Έχεις παράπονο από το Θεό, μη γέννητο. Έχεις παράπονο από τον αδερφό σου, μη γέννητο. Δεν έχει παράπονο ο άνθρωπος του Θεού. Το παιδί του Θεού δεν παραπονιέται για τίποτα. Μόνο δοξάζει, ευγνωμονεί, αγαπάει και μακροθυμεί. Αυτή είναι η ζωή του χριστιανού που έχει επιστήμη κυβερνήσεως. Έχει σοφία Θεού. Άνωθεν σοφία. Όχι γήινη, ζωώδη, δαιμονιώδη από κάτω, αλλά άνωθεν σοφία. Ειρηνική, ευλογημένη. Έχει τη σοφία του Θεού Πατρός. Γι' αυτό σήμερα, αδελφοί αγαπητοί, σας παρακαλώ τώρα να σηκωθούμε και να ζητήσουμε όλοι μας να μας δώσει ο Θεός σοφία και σύνεση. Όχι μόνο για να πράττουμε, να κρίνουμε εν δικαιοσύνη και να πράττουμε την αποστολή μας, αλλά να φυλάτουμε, όπως είπε ο Δαβίδ στον Σολομώντα, και εσύ Υιέ μου, ζήτησε να σου δώσει ο Θεός, αυτό θα ζητήσουμε τώρα, σοφία και σύνεση, ώστε να σε καταστήσει στο έργο του Θεού στον Ισραήλ, για να φυλάτεις τον νόμο Κυρίου του Θεού σου, και τότε θα ευωδώνεσαι. Πότε, εάν προσέχεις να εκπληρείς τα διατάγματα και τα σκρίσεις, τα οποία Κύριος ο Θεός προσέταξε σε σένα, γι' αυτό ενδυναμού και ανδρίζου, μη φοβού και μη πτωηθείς. Αμήν. Σας παρακαλώ να προσευχηθούμε. Ο Θεός να μας δώσει σοφία.